Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Τζικαλάγια, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Νασούλη. Εσείς έχετε ήδη, είστε στην Αθήνα ή τώρα μετακινήσετε προς τα Αθήνα? Όχι, πάω στη Θεσσαλονίκη να πάρω το αεροπλάνο. Από Θεσσαλονίκη λοιπόν, από Θεσσαλονίκη. Ναι. Κύριε Τζικαλάγια, τελικά πόσοι θα είναι από την Καστοριά? Σε λίγο καιρό, ναι. Σε λίγα χρόνια δεν θα χρειάζεται να πηγαίνουμε Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε δύο πτήσεις τη μέρα, πρωί βράδυ για Αθήνα, οπότε δεν θα πηγαίνουμε στη Θεσσαλονίκη εύκολα. Μάλιστα. Θα πηγαίνουμε σπάνια για να παίρνουμε το αεροπλάνο. Για να το δούμε και αυτό. Για να αυτό το λέμε στα πλαίσια της υλοποίησης αυτών που λέμε, γιατί εννοούμε αυτά για που το, λέμε. Για το αεροδρόμιο. Τώρα, για να δούμε ποιοι είμαστε σήμερα. Να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό, γιατί κατεβαίνει κόσμο σήμερα. Κατεβαίνουν δύο δήμαρχοι. Νομίζω στο δρόμο είναι η κυρία Κοζατζάνη, τον κύριο Μάνο. Και εσείς πέντε άτομα θα είναι σήμερα μέσα στον κύριο Γιωργαντά. Και στην ΟΥΝΟ ο αριθμός ικανός. Και θα έρθει και άλλος, κόσμος ή αυτή θα είστε? Κόσμος. Όσοι έχουν σχέση θεσμική, ναι, με την πολιτική στον νομό Καστοριάς. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν ποιοι θα είναι εκεί. Τώρα πάμε λίγο για να δούμε τι θα ακούσουμε σήμερα, κύριε Τσικαλάκη. Πάμε λίγο γιατί... Έχουμε υπομονή, κύριε Νατσούλη, σε 6 ώρες ο Υπουργός θα εξαγγείλει και αυτό που έχω να πω είναι τα μηνύματα ότι θα έχουμε αυτό που περιμένουμε. Ναι, αλλά μισό λεπτά. Ναι. Ο κύριος Γεργαντάς πάντως είχε υποσχεθεί στον κύριο Κασαπίδη και στην κυρία Κοζατσάνη ότι θα έρθει ο ίδιος στην Καστοριά να ανακοινώσει... Αυτά είναι λεπτομέρειες που δεν έχουν καμιά σημασία. Εμείς προσπαθούμε, κλείνουμε τώρα τον Ιούλιο 3 χρόνια θητείας, είχαμε δεσμευτεί ότι θα κάνουμε το παν για να υπερανακοινήσει το έργο. Είχα έντονες επιφυλάξεις στην αρχή, τις εξέφραζα και τότε στις τηλεδιασκέψεις που γίνονταν στο αμφιθέατρο της αντιπεριφέρειας. Ναι. Ήμουν πάρα πολύ ανήσυχος. Ήταν ένα από τα θέματα που πάντοτε στις συναντήσεις μου το έθετα στον Πρωθυπουργό, όπως το έθεσα και τον Απρίλιο όταν τον συνάντησα, όπως το έθεσα και στα λιβερά της Κοζάνης όταν τον ξανασυνάντησα, όπως το έθεσαν οι αυτοδιοικητικοί τον Δεκέμβριο στην Κοζάνη. Άρα λοιπόν αυτό το έργο είναι έργο που το κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που ο πρωθυπουργός έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια, επιστράτευσε και τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών για να βοηθήσουν αυτές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που θεσμικά έχει την ευθύνη για το έργο. Θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον σημερινό Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος από την αρχή, την πρώτη φορά που τον είχα συναντήσει, νωρίτερα από τότε που λέτε, κύριος Κασαπίδης, και ποιος ήταν στην Αθήνα, μου είπε ότι εγώ είμαι νομικός, ήταν πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκής, ξέρω τα νομικά, υπάρχει λύση, θα ψάξουμε να βρούμε λύση και θα την ανακοινώσω ο ίδιος. Τώρα, μισό λεπτά, σας ακούω, κύριε Τζικαλάγια, με πολύ προσοχή και μιλάτε σαν να είναι τελειωμένη ιστορία η σημερινή. Σαν να είναι δηλαδή... Τελειωμένη θα είναι όταν το εξαγγείλει ο Υπουργός στις 5 ώρα το απόγευμα. Μάλιστα. Τότε θα ακούσουμε λεπτομέρειες. Άρα λοιπόν, μισό λεπτάκι. Εμείς για να είμαστε ικανοποιημένοι, δεν ξέρω εσείς, περιμένουμε σήμερα από τον Υπουργό να πει ότι αυτή είναι η λύση που βρήκαμε και ότι από την τάδε του μηνός, τάδε ώρα, αρχίζει η επανεκκίνηση του έργου. Με αυτά τα δύο πράγματα εμείς είμαστε ικανοποιημένοι. Εσείς? Ικανοποιημένος θα είναι εφόσον, γιατί ξέρω τι διεκδικήσεις υπήρχαν, ξέρω ότι θα γίνονταν κάποια συμβιβασμοί οικονομικοί, ξέρω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έδωσε αυστηρές εντολές και συστάσεις να βρεθεί λύση για το φράγμα του νηστορείου και είμαι σίγουρος ότι θα ανακοινωθεί η επανεκκίνηση του έργου. Η επανεκκίνηση μπορεί να ανακοινωθεί και να πω ότι θα ξεκινήσει ξανά το έργο. Η επανεκκίνηση με συγκεκριμένη ημερομηνία όμως είναι αυτή που παίζει το ρόλο της. Ότι θα επανεκκινήσει το έργο, κάποια στιγμή θα επανεκκινήσει. Τις αμέσως επόμενες μέρες, αμέσως επόμενο μήνα, ότι υπάρχει ο ανάδοχος ο τάδε που ξεκινά. Δεν χρειάζεται τώρα να πούμε αν θα είναι 1 Ιουνίου ή αν θα είναι 8 ή αν θα είναι 18. Αυτό έχει πολύ μικρή σημασία. Αρκεί να πούμε ποιον Ιούνιο θα είναι όμως, κύριε Τζικαλάγια, γιατί τουλάχιστον αυτό έχει ένα κύριε νόημα. Νατσούλη, η κυβέρνηση αυτή, αυτός ο Πρωθυπουργός, δεσμεύτηκαν παρά το ότι είχαμε καθυστέρηση που προσωπικά όλοι μας είμαστε πολύ στεναχωρημένοι και εγώ προσωπικά νομίζω ότι σήμερα δίνεται το εναρκτήριο λάκτισμα για το επόμενο έργο όπως έχουμε πει. Ήδη ξεκίνησε το φυσικό αέριο, ξεκινάει το...
φράγματων Εστωρίου. Είναι σε διαδικασία να προχωρήσουμε στη στεβασιοποίηση της έργας της κλεισούρας. Είναι, προχωράνε οι τελευταίες μελέτες για το πύργο ελέγχου του αεροδρομίου. Άρα λοιπόν θα είμαστε 4-4 όταν θα πάμε στις εκλογές του χρόνου τέτοιο καιρό. Μάλιστα. Θα είναι δρομολογημένα και θα εκτελούνται και τα 4 έργα για τα οποία μιλούσα τουλάχιστον από την αρχή του 21 και πίσω. Τώρα, να ρωτήσω και το εξής. Πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για την απρόσκοπτη. Εγώ σας λέω ότι πραγματικά ο Υπουργός πραγματικά και Νατζούλη, το Γιαρούμεν για την απρόσκοπτη. Τι δικλείδες θα ζητήσουμε? Τι δικλείδες? Ναι, οι δικλείδες είναι η ισχυρή θέληση της κυβέρνησης να πραγματοποιηθεί το έργο. Γιατί αν δεν πηγαίναμε, και γι' αυτό σας λέω, θα έχουμε τη λύση που περιμένουμε. Αν δεν πηγαίναμε σε επανεκκίνηση με αυτούς που έχουν το ρόλο να το κάνουν αυτό και πηγαίναμε σε ξανά αυτού και από την αρχή επαναδημοπράτηση, θα είχαμε απένταξη το έργο. Αυτό φαίνεται ότι μετά από όλες τις προσπάθειες που γίνανε αποτρέπεται οριστικά. Μάλιστα. Μένει να ακούσουμε λεπτομέρειες. Μένει να ακούσουμε το απόγευμα στις 5. Δύο πραγματάκια ακόμα, κύριε Τσικαλάκια. Σήμερα είναι 31 Μαΐου. Λίγη συνεργασία, το πρόγραμμα συνεργασία. Από αύριο είχαμε πει, αλλά δεν έχει βγει ακόμη επίσημη ανακοίνωση εκεί από το κράτος, θα έχουμε τις αναστολές για τους γουνεργάτες. Αναστολές όμως δεν μπορούμε να έχουμε αν δεν έχουμε την Κία. Οι άνθρωποι αυτοί μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε δεν ξέρουν τι να κάνουν κυριολεκτικά. Μάλιστα. Τι θα γίνει από αύριο? Τι θα γίνει λοιπόν? Να σας απαντήσω επιγραμματικά. Τέλη Μαρτίου δέχτηκα έντονες οχλήσεις από τον κλάδο της Γούνας να φροντίσω για να έχουμε επέκταση της συνεργασίας. Με τις παρεμβάσεις μου αυτές διασφαλίστηκε η δίμηνη συνεργασία. Μόλις διασφαλίστηκε, δυστυχώς, από αρκετούς από τους γουνοποιούς άκουγα τι τη θέλουμε τη συνεργασία αφού δεν έχουμε πολλή εργασία. Για να έχει συνεργασία πρέπει να έχει εργασία. Εν πάση περιπτώσει, τώρα και τις τελευταίες μέρες γίνομαι δέκτης αμφίσιμων μηνυμάτων από τους γνωπιούς. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι θέλουμε... Τι εννοείται αμφίσιμων μηνυμάτων δηλαδή, τι εννοείται? Θέλουμε τη χρηματοδότηση της αναστολής της εργασίας και έχω τις διαβεβαιώσεις από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, που σημαίνει από τον κύριο Σταϊκούρα, με τον οποίο επικοινωνά τακτικά, όπως και από τον Υπουργό Εργασίας, ότι θα υπάρχει λύση. Και για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, η λύση μπορεί να μπει ο Ιούνιος κάποιες μέρες όταν θα ανακοινωθεί η λύση, αλλά θα έχει αναδρομική ισχύ από 1η Ιουνίου. Από αρχές Ιουνίου. Όπως έγινε, αυτό το έχει πει κάποια στιγμή και ο κύριος Τσούκας προχθές στην εκπομπή μας, όπως έγινε και με τις προηγούμενες αναστολές δηλαδή. Να φτάσουμε 10 του μηνός, ας πούμε, και να ξεκινήσει αναδρομικά από 1η Ιουνίου. Μένουμε και στόμεν καλώς, κύριε Νατσούλη. Το θέμα είναι όμως ότι θα γίνει η αναστολή. Είναι βέβαιο ότι θα την έχουμε ή θεωρώ εδώ? Θεωρώ ότι θα γίνει. Αυτό που έχω διαβεβαίωση ότι τα θέματα της Γούνας αντιμετωπίζονται πολύ θετικά από την κυβέρνηση. Μάλιστα. Και θα υπάρχει λύση. Θεωρώ λύση θα είναι όπως αυτό που είχα εξαγγείλει πριν από μέρες, ότι οριστικά πλέον επίσημα δεν θα υπάρχει φόρος πολυτελείας στα γονορικά στις πωλήσεις, ναι, στις όποιες πωλήσεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ναι, το είχατε πει εδώ στην εκπομπή, το είχατε πει, ναι, ναι. Και κάποια που περιμένουμε κάποιες γενικότερες ανακοινώσεις για τη γονοπία, λόγω του ότι με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πλήττεται άμεσα ο κλάδος. Αυτό το ξέρει η κυβέρνηση, το ξέρει ο Πρωθυπουργός. Επομένως, περιμένουμε τις αποφάσεις. Mm-hmm. Υπομονή λίγες μέρες ακόμη και θα έρθουν οι αποφάσεις. Και κάτι τελευταίο, τις τελευταίες μέρες έχουμε παρατηρήσει ότι για ορισμένες δήματα μιλάτε και με γρίφους. Δεύτερος γρίφος λοιπόν είναι με αφορμή μετά το τέλος του Rally Greece Offroad. Μιλάτε για κάποιους πολιτικά μικρόψυχους που ανεπιτυχώς αρέσκονται να αποκρύβουν τα αληθινά γεγονότα και ως εκ τούτου να πληροφορούν. Ποιους εννοείται εδώ τώρα, κύριε Τσικαλάκια? Κύριε Νατσούλη, νομίζω όλοι πρέπει να ξέρουν πολύ καλά. Πάρα πολλοί συνέβαλαν και συμβάλλουν και αγωνίζονται για το καλό του τόπου. Η ταπεινότητά μου τον Μάρτιο, όταν μου ζητήθηκε από τον Υφυπουργό Αθλητισμού να βοηθήσω, έκανα εκείνη την παρέμβαση που έσωσε το Ράλι Ακρόπολης. Ναι, το είπατε και στην ομιλία σας. Ναι, το είπατε και στην ομιλία. Αν δεν είχε γίνει εκείνη η παρέμβασή μου, ξέρετε ότι το Ράλι Ακρόπολης ήταν στον αέρα. Δεν θα γινόταν το ένα το Ράλι Ακρόπολης το αργοριστικό. Άρα, ποιοι είναι οι πολιτικά μικρόψυχοι που δεν το αναγνωρίζουν? Εμένα αυτό μου προσφέρει μεγάλη ηθική ικανοποίηση. Τώρα, αυτούς θα τους κρίνει η ιστορία. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Μάλιστα. Δεν θέλετε να πείτε όνομα? Όχι, όχι. Είναι ένας ή περισσότεροι? Γνωρίζουν όλοι πολύ καλά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και σας αφήνω, κύριε Νατσούλη, με συγχωρείτε, γιατί πρέπει να ταξιδέψω. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Τσικαλάγια. Αντένες 936. Centra.com.gr.
το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.